Κύριε Πρόεδρε, με αφορμή τώρα την κουβέντα που άνοιξε και εδώ στην Επιτροπή μας με αφορμή το μεταναστευτικό, το Κομμουνιστικό Κόμμα ξεκάθαρα και αν θέλετε από τότε που ξεκίνησαν τα ζητήματα με τους πρόσφυγες, τους μετανάστες, αλλά και με αφορμή τις τελευταίες μέρες εξελίξεις των τελευταίων ημερών, επισημαίνουν το εξής, ότι όσο και η σημερινή κυβέρνηση δεν αμφισβητεί την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του ΝΑΤΟ, που ξεριζώνουν λαούς, που μεθοδεύουν τον εγκλωβισμό των προσφύγων σε νησιά, σύνορα και στηρίζουν τον Ερντογάν για τα δικά του συμφέροντα, τόσο το πρόβλημα θα οξύνεται. Οι πρόσφυγες και μετανάστες θα αναζητούν νέους πιο επικίνδυνους δρόμους διαφυγής και θα γίνονται έρμεα των διακινητών και των κυβερνήσεων που παίζουν τα διάφορα γεωπολιτικά παιχνίδια στις πλάτες τους. Τώρα θα πρέπει η ελληνική κυβέρνηση να ασκήσει τη μέγιστη δυνατή πίεση και με κάθε τρόπο στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να μεταβούν οι πρόσφυγες στις χώρες προορισμού τους, για να υπάρξει δίκαιη κατανομή προσφύγων, κόντρα φυσικά στο Δουβλίνο και τη Συμφωνία Ευρωπαϊκής Ένωσης Τουρκίας που έχει χρεοκοπήσει παταγωδώς. Τέλος, για να κλείσω την παρένθεση σε ό,τι αφορά τα ζητήματα αυτά, σε ό,τι αφορά απόψεις, δηλώσεις και τα λοιπά που ακούστηκαν τις προηγούμενες μέρες που συνέδεσαν τους πρόσφυγες με την επιδημία του κορονοϊού, είναι απαράδεκτες, αντιεπιστημονικές και φυσικά δεν αξίζουν κανενός είδους σχολιασμό. Και ερχόμαστε στο νομοσχέδιο, κύριε Πρόεδρε. Μέσω του νομοσχεδίου η κυβέρνηση επιχειρεί να θέσει ορισμένες προτεραιότητες σε ό,τι αφορά τις υπηρεσίες πρόληψης και δημόσιας υγείας και συγχρόνως τη δημιουργία ενός οργανωτικού σχεδιασμού με διάφορες επιτροπές σε επίπεδο Υπουργείου κλπ. Επιχειρείται ουσιαστικά μέσω του στόχου για συντονισμό διαφόρων υποδομών, φορέων και υπηρεσιών να αντιμετωπιστεί η μεγάλη, τεράστια έλλειψη έως και πλήρης απουσία δημόσιων μονάδων υγείας. Η μεγάλη υποστελέχωση σε προσωπικό σε όλες τις βαθμίδες του συστήματος υγείας και κυρίως στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, όπως και οι τεράστιες ελλείψεις αντίστοιχα σε εξοπλισμό, μέσα κλπ. Εξάλλου, πουθενά στο νομοσχέδιο δεν γίνεται λόγος ενίσχυσης, για παράδειγμα, των μονάδων της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, όπως προείπα, προσωπικό, υποδομές, μέσα κλπ. Και κυρίως στους τομείς που έχουν να κάνουν, βέβαια, με την πρόληψη. Στην ουσία αποτυπώνεται και επίσημα η αποποίηση του κράτους από την ευθύνη που πρέπει να έχει για τη λειτουργία των δομών υγείας και ειδικότερα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, κατ' επέκταση φυσικά της πρόληψης. Έτσι το κράτος πλέον ξεκάθαρα, πρώτον, θα ασκεί περισσότερο ένα επιτελικό ρόλο, ενώ η υλοποίηση των όποιων σχεδίων ανατίθεται σε ένα συνοθήλευμα αποδεκατισμένων ανεπαρκών δημόσιων δομών, υποδομών, ανύπαρκτων υπηρεσιών σε δήμους και περιφέρειες, στον επιπληρωμή εθελοντισμό και τη λεγόμενη κοινωνία των πολιτών σε μη κυβερνητικές οργανώσεις και πάει λέγοντας. Δεύτερον, η ευθύνη του κράτους για τη δημόσια υγεία περιορίζεται σε προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, όπως αναφέρεται εξάλλου. Δηλαδή, στην καλύτερη περίπτωση, την ενημέρωση μέσα από καμπάνιες και συμβουλές, κατ' επέκταση, έτσι ώστε ο ενημερωμένος, όπως αναφέρεται μέσα, πολίτης, να αναλαμβάνει ατομικά την ευθύνη για την πρόληψη και προαγωγή της υγείας του. Έτσι, για παράδειγμα, αναφορικά με τον τομέα του, την πρωτογενή πρόληψη, το κομμάτι αυτό, που γίνεται λόγος βέβαια και μέσα στο νομοσχέδιο. Για παράδειγμα, το Εθνικό Πρόγραμμα Προαγωγής της Υγιεινής Διατροφής και της Σωματικής Άσκησης, όπως λέγεται στο νομοσχέδιο, στα πλαίσια, ακούστηκε και από εδώ, από τον Υπουργό, από τους Υπουργούς, στα πλαίσια καταπολέμησης της παχυσαρκίας κλπ. Ωραία. Όμως δείτε, για ποια υγιεινή διατροφή γίνεται λόγος, όταν εκατοντάδες χιλιάδες οικογένειες ζουν με το κοινωνικό μέρισμα ή αντίστοιχα με μισθούς πείνας των 500 ή 600 ευρώ, και τα γνωρίζουμε όλοι αυτά. Αφού ως γνωστόν παράλληλα η διατροφή συνδέεται και με το εισόδημα, με τη συνθήκη ζωής ενός ανθρώπου, ενώ βέβαια η παχυσαρκία είναι ένα σύνθετο ζήτημα που απαιτεί τη συμβολή διαφόρων επιστημονικών ειδικοτήτων, όπως για παράδειγμα, ένα αναφέρω, διατροφολόγοι, οι οποίοι
Δεν υπάρχουν ούτε για δείγμα στα κέντρα υγείας, εδώ δεν υπάρχουν στα νοσοκομεία. Στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αν θέλετε, γενικότερα δεν υπάρχουν, όχι μόνο αυτή η ειδικότητα, αλλά και πολλές άλλες. Ή για παράδειγμα, πώς τα μέλη της λαϊκής οικογένειας θα μπορέσουν να γυμναστούν όταν όλα τα προγράμματα σωματικής άσκησης, ακόμα και στους δήμους, και όλοι σας τα γνωρίζετε αυτά, είναι επιπληρωμή όταν από τα σχολεία λείπουν καθηγητές φυσικής αγωγής, αθλητικές υποδομές, εγκαταστάσεις και πάει λέγοντας. Ενώ η οικογένεια πρέπει να βάλει το χέρι στην τσέπη ξεκινώντας από τα πιστοποιητικά στους γιατρούς για να μπορέσει το παιδί να πάει, και όχι μόνο το παιδί, να πάει να συμμετάσχει σε αθλητικές δραστηριότητες, έως και τις πληρωμές για συνδρομές προκειμένου να αθλείται ο κόσμος. Αντίστοιχα, και ενώ αναφέρονται ενέργειες και δράσεις όπως για παράδειγμα οι εμβολιασμοί, η αντιμετώπιση του αλκοόλ, χωρίς βέβαια ούτε για αυτές να διασφαλίζεται η υλοποίησή τους μέσα από τις απαραίτητες δημόσιες υποδομές και υπηρεσίες, σκόπιμα αφήνονται έξω από το σχεδιασμό μια σειρά από παράγοντες που αποτελούν στοιχεία πρωτογενής πρόληψης, όπως οι συνθήκες διαβίωσης της λαϊκής οικογένειας, η επαρκή στέγαση, η θέρμανση, η διατροφή, ο προγραμματισμός και η συμβουλευτική στην οικογένεια, οι υπηρεσίες υγείας στα σχολεία που θα πρέπει να είναι στελεχωμένα με νοσηλευτή, νοσηλευτές, με γιατρό, παιδίατρο κατά προτεραιότητα κλπ. Μέτρα για τα μεταδιδόμενα και μη μεταδιδόμενα νοσήματα, όπως και μέτρα υγιεινής και ασφάλειας στους εργασιακούς χώρους. Ή για παράδειγμα, τα προγράμματα προσυμπτωματικού ελέγχου, που αναφέρεται και μέσα στο νομοσχέδιο, πώς θα εφαρμοστούν όταν στα κέντρα υγείας και ειδικότερα στα νοσοκομεία οι ελλείψεις σε γιατρούς, αντίστοιχα νοσηλευτικό και λοιπά προσωπικό, σε εξοπλισμό έχουν χτυπήσει κόκκινο. Ή για παράδειγμα, οι εργαστηριακοί τομείς στα κέντρα υγείας έχουν καταργηθεί ή υπολειτουργούν. Ή για ραντεβού, για παράδειγμα, στο δημόσιο τομέα, στα πλαίσια του συστηματικού προγεννητικού και περιγεννητικού ελέγχου, για υπέρηχο η αναμονή είναι μεγαλύτερη από τη διάρκεια της κοίησης. Συνεπώς, το νομοσχέδιο είναι πολύ συγκεκριμένο όσον αφορά τις κατευθύνσεις, όπως συνέχιση δηλαδή του περιορισμού στο ελάχιστο των κρατικών δαπανών, διατήρηση των ελάχιστων έως και ανύπαρκτων δημόσιων υποδομών, αύξηση της ατομικής ευθύνης των λαϊκών στρωμάτων για την πρόληψη και τη δημόσια υγεία, εξαναγκασμός σε πληρωμές για να έχεις υπηρεσίες στον ιδιωτικό τομέα, υπονόμευση ακόμα περισσότερο του ενιαίου χαρακτήρα των δημόσιων δομών και υπηρεσιών, με τις παντός είδους υποδομές δημόσιου, ιδιωτικού και φιλανθρωπικού τομέα, από τις οποίες οι λαϊκές οικογένειες θα πρέπει να ψάξουν για να αγοράσουν υπηρεσίες, πληρώνοντας είτε άμεσα από την τσέπη τους, εάν έχουν βέβαια, είτε έμεσα μέσω των ασφαλιστικών ταμείων εωπίεν προκειμένου, που πλέον εδώ και χρόνια, τα τελευταία 3 χρόνια αν δεν κάνω λάθος, χρηματοδοτείται αμιγώς από τις ασφαλιστικές εισφορές των εργαζομένων και το κράτος δεν βάζει δεκάρα τσακιστή, μόνο αυτά τα περίφημα 100 εκατομμύρια για την αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας των ανασφάλιστων, που δεν φτάνουν ρίστο εμπαρόδο ούτε για τον εμβολιασμό, για το απλό εμβόλιο, μιλάμε για τον πνευμονιόκοκο. Έτσι στην πραγματικότητα θα διατηρηθεί η σημερινή απαράδεκτη κατάσταση στις δημόσιες μονάδες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, θα συνεχιστεί να υπάρχει τελείως ανεπαρκής και αποσπασματική παροχή υπηρεσιών στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά και στην πρόληψη, αλλά και η δυνατότητα στην πρόληψη να περιορίζεται κυρίως στο επίπεδο των συμβουλών. Γεγονός που το επόμενο διάστημα θεωρούμε, και με δεδομένες τις ανάγκες που δεν είναι στάσιμες, του λαού δηλαδή, αλλά συνεχώς διευρύνονται, θα οξυνθούν ακόμα περισσότερο τα λαϊκά προβλήματα που αφορούν την υγεία του λαού. Και απέναντι σε αυτή την κατάσταση, αυτό που απαιτείται και γι' αυτό παλεύει και διεκδικεί το Κομμουνιστικό Κόμμα, είναι ένα ενιαίο, σύγχρονο, αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα υγείας, πανελλαδικά ανεπτυγμένο, με κεντρικό σχεδιασμό, πλήρως και επαρκώς χρηματοδοτούμενο από τον κρατικό προϋπολογισμό, με κατάργηση κάθε επιχειρηματικής δραστηριότητας, και ειδικότερα αποκλειστικά κρατικό και δωρεάν σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, ενταγμένο στο κρατικό σύστημα υγείας με τα κέντρα υγείας, τα περιφερειακά του ιατρεία. Η ανάπτυξη αυτών των δομών λαμβάνει υπόψη φυσικά σε κάθε περιοχή τον πληθυσμό,
τη σύνθεσή του, τα επιδημολογικά δεδομένα, την ύπαρξη βιομηχανικής, αντίστοιχα αγροτικής παραγωγής, τον παιδικό πληθυσμό, τα άτομα με ειδικές ανάγκες, τους μετανάστες, τους Ρωμά κλπ. Είναι στελεχωμένες αυτές οι δομές της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, οδοντίατρος, φαρμακοποιούς, με νοσηλευτικό προσωπικό και αντίστοιχα ΜΕΕΣ, κοινωνικούς λειτουργούς, ψυχολόγους, επισκέπτες υγείας και άλλα, και άλλους υγειονομικούς, υποστηρικτικό αντίστοιχα και διοικητικό προσωπικό. Διαθέτει πλήρη εργαστηριακό διαγνωστικό εξοπλισμό, φυσικοθεραπευτήριο, φαρμακεία κλπ. Και βέβαια λειτουργεί σε 24-ωρη βάση. Κριτήριο λοιπόν όλων των παραπάνω το να επιτελούνται όλες οι εργασίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, με κύριο βέβαια προσανατολισμό την πρόληψη, αλλά και τη θεραπεία, αποκατάσταση, καθώς και η πλήρης κάλυψη των γενικών και ειδικών αναγκών σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας όλου του πληθυσμού. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.